Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Φίλοι και φίλες εκπομπής, καλησπέρα σας. Μία ακόμη Πέμπτη κοντά σας. Κοντά σας, μιας και ο Μάιος είναι ο μήνας των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, χρέος δικό μας να αναδείξουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο τόσο στη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η μέρα μνήμης, η 19η Μαΐου, της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Όταν πριν από 24 χρόνια η Βουλή των Ελλήνων, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όρισε ως ημέρα μνήμης τη 19η Μαΐου. Έχω εδώ κοντά μου τα πρακτικά, τα οποία είναι από την 24η Φεβρουαρίου του 1994, η συνεδρίαση Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία αποφασίζεται η πρόταση με πρόταση νόμου. Η 19η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και έχει όλες τις εισηγήσεις και τις αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν από 24 χρόνια. Που δυστυχώς, σε αυτά τα 24 χρόνια που πέρασαν, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, και αυτό το λέω γιατί η πορεία θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Ο οργανωμένος φόρος, η ελληνική χώρος των Ποντίων, η ελληνική πολιτεία όφιλε να συνεχίσει αυτή την απόφαση που πήρε και να αναδείξει όλο το ζήτημα που έχει να κάνει με τη διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, να τεθεί πλέον και στην ατσέντα της εξωτερικής πολιτικής, θα έλεγα. Απαξίωσε όλη αυτή την απόφαση που πήρε το ίδιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και αυτό το λέω με αφορμή, έτσι, με την εικόνα που αντικρίζει κανείς βλέποντας τη χθεσινή ημερήσια διάταξη που έγινε χθες με θέμα ειδική ημερήσια διάταξη ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η εικόνα που θα δούμε σε λίγο είναι αποκαρδιωτική. Γιατί όταν βλέπεις ένα ελληνικό κοινοβούλιο το πώς τιμάει την 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, θα έλεγα ένα αποκαρδιωτική και θα έλεγα έτσι κάτι πολύ ακραίο, είναι προσβλητικό στην ιερή μνήμη των προγόνων μας. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα και σε λίγο πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, τιμούμε σήμερα όπως κάθε χρόνο τη μνήμη όσων χάθηκαν στη φοβερή γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στα χρόνια του βίαιου και βάρβαρου ξεριζωμού τους από τις πατρογονικές τους εστίες μαζί με άλλες μειονότητες. Τιμούμε, μα και διδασκόμαστε συνάμα για τις συνθήκες και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή. Βλέποντας αυτή την εικόνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το πώς τιμάει την ημέρα μνήμης, σε ημερήσια διάταξη μάλιστα, και προς τιμή του έτσι ο συντοπίτης μας εδώ, βουλευτής, ο κύριος Μίμης Δημητριάδης, δεν το λέω, δεν έχω κανένα λόγο, αλλά επειδή ήταν και αφορμή για να, θα πω έτσι λίγο μεταφορικά, να αλλιεύσουμε αυτή την είδηση, βλέποντας αυτή την εικόνα. Προς τιμή του παραβρέθηκε σε αυτή την ειδική ημερήσια διάταξη εκδήλωση μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας. Κορυφώνονται μεθαύριο Σαββάτο οι εκδηλώσεις μνήμης της 19ης Μαΐου σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
από τους φορείς του ποντιακού ελληνισμού και όχι μόνο. Ειδικότερα εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη και σε όλους τους μικρούς συλλόγους, σε όλες τις μικρές τοπικές κοινότητες διοργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης. Οι κεντρικές του αποκορύφωμα όμως είναι οι κεντρικές εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στην Αθήνα στο Σύνταγμα, το Σαββάτο δηλαδή 19 Μαΐου το απόγευμα, στην οποία κεντρικός ομιλητής είναι ο διδάκτορ κοινωνικών επιστημών ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης και στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη ο ομιλητής είναι ο Τούρκος, πολίτης έτσι διανοούμενος, ο κύριος Τανέρ Τσιλιγκίρ. Εκδηλώσεις που για πρώτη φορά, να τονίσουμε εδώ, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε εδώ, το θέμα είναι το τι μέλη γενέστε. Ότι από κοινού τρεις ομοσπονδίες, οι τρεις ομοσπονδίες για πρώτη φορά, το μήνυμα μάλλον το στείλανε τα Ιερά Κοιμήλια, οι τρεις ιερές εικόνες της Παναγίας του Μελά, του Αγίου Γεωργίου του Περιστεριώτα και του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα, στο Ροδοχώρι Νάουσος, ότι ήρθε ο καιρός να δώσουμε οντότητα και νόημα στην ενότητα, στη λέξη ενότητα. Για πρώτη φορά λοιπόν οι τρεις ομοσπονδίες, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων και η Ομοσπονδία Παλινοστούντων διοργανώνουν από κοινού τις εκδηλώσεις αυτές. Και οφείλουμε όλοι οι πολίτες, όσοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να τιμήσουμε τις εκδηλώσεις αυτές γιατί έχουν αυτή τη σημασία, γιατί είναι και οι τρεις ομοσπονδίες. Εμείς, με αφορμή και άλλες εκδηλώσεις, βρεθήκαμε στην Θεσσαλονίκη. Και πήραμε συνέντευξη έτσι από τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, τον κύριο Θόδωρο Κουνατίδη, ο οποίος μας μιλάει για τις εκδηλώσεις αυτές και το μήνυμα που στέλνει προς όλους τους πολίτες και όχι μόνο. Να δούμε το βίντεο και σε λίγο πάλι μαζί. Κύριε Κουνατίδη, πείτε μας, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που θα λάβουν χώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Θέλω να στείλω έναν ιδιαίτερα αγκάριο χαιρετισμό σε όλους όσους θα μας ακούσουν αυτή τη στιγμή και θα μας δούνε. Να τους πω ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Το μήνυμα της ενότητας για μια κοινή εκδήλωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Λευκό Πύργο. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει δύο αφετερίες. Αφετερία η πλατεία Αγίας Σοφίας και μετά από εκεί να κάνουμε την υποστολή της σημαίας και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι να προχωρήσουμε στη μεγάλη πορεία που προβλέπεται φέτος να γίνει στο τουρκικό προξενείο για να δώσουμε το σύνθημα. Το ψήφισμα, δυσκολία. Το πώς θα συμμετέχουν τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια σωματεία όλων αυτών των ομοσπονδιών, πώς έχουν δει ως πρώτη εικόνα έτσι, την απόφαση αυτή από κοινού και οι τρεις ομοσπονδίες. Είναι μια απόφαση που την περιμέναμε όλοι εδώ και χρόνια. Απλώς όπως προείπα, έχει οριμάσει, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου που έπρεπε να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε, να βάλουμε κάτω τις διαφωνίες μας, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε. Τα βρήκαμε, τα ξεπεράσαμε, δεν ήταν εύκολο, ομολογουμένως δεν ήταν εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αν θέλεις κάτι να το πετύχεις, το πετυχαίνεις. Άμα δεν θέλεις, δεν το πετυχαίνεις. Το μήνυμα στους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα στους Έλληνες ποντίους, ποιο είναι το κάλεσμά σας ως οργανωτική επιτροπή? Το κάλεσμα το δικό μας είναι αυτή η προσπάθεια που γίνεται φέτος μετά από πολλά χρόνια πρέπει να αγκαλιαστεί από όχι μόνο από όλο τον κόσμο.
είτε πόντι είτε μη πόντι. Το μήνυμα είναι ένα και το μήνυμα είναι ένα. Αναγνώριση και διεθνοποίηση της γενοκτονίας του μοντιακού ελληνισμού. Αυτό να πετύχουμε μόνο φτάνει. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 αθώα θύματα ζητούν δικαίωση. Μεγάλες πανελλαδικές εκδηλώσεις μνήμης στην πλατεία Αγίας Σοφίας με ώρα έναρξης στις 18:30 και επίσημη υποστολή σημαίας στο Λευκό Πύργο στις 8:30 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλινοστούντων. Στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με ώρα έναρξης στις 18:30 το απόγευμα. Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και την πλήρη αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Είδαμε το κάλεσμα του Προέδρου της Πόστης και εκπροσώπου της οργανωτικής έτσι, των τριών ομοσπονδιών του κ. Θόδωρου Κουνατίδη και το μήνυμα που στέλνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για τις εκδηλώσεις 19 Μαΐου στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Έχω τη τύχη να αναφέρω εδώ έτσι ένα απόσπασμα από το δίπτυχο της Εκκλησίας Ελλάδος, το οποίο εκδόθηκε το 2015, στο οποίο έχει μια αναφορά μέσα για την Ιερά Μονή του Αγίου Βαζελώνα, στην οποία έχει για πρώτη φορά μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας, που ήδη είχαν ξεκινήσει, όπως είπαμε, από το 1916 και πριν. Στο οποίο κάνει μια αναφορά έτσι που λέει ακριβώς έτσι, μετά την κατάρρευση όμως του μετόπου και την οπισθοχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, μεν γυναικείε μονέ και πάλι παρέμειναν έρημοι. Οι δέτας μονάς Σουμελά και Βαζελώνας απέμειναν 5 μοναχοί εις εκάστην. Εκ των κατοίκων 5.000 κατέφυγαν εις την Ρωσία, φοβούμενοι τα αντίπεινα των Τούρκων. Η Μονή Βαζελώνος καθιέρωσε μνημόσυνο δια τα θύματα της επαρχίας, όπερ επετελείτο μετά πάσης επισημότητος. Σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Πανάρετο το Παλίδι, κατά τη διάρκεια του πολέμου εκ της επαρχίας Ροδοπόλεως εξετοπίστησαν υπό τον Τούρκο 4.579 εις την επαρχία Χαλδίας. 9.500 κατέφυγαν εις την Τραπεζούντα και λέει πάρα πολλά έτσι για τα γεγονότα έτσι και τα στοιχεία που είχαν την περίοδο εκείνη από τις καταγραφές έτσι που έκανε ο Πανάρετος Αρχιμανδρίτης το Παλίδης. Εμείς στη συνέχεια, όπως είπαμε, βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, επισκεφθήκαμε την πολυθεματική έκθεση του κυρίου Φωτιάδη, του καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου, στο περίπτερο 2 της Διεθνής Έκθεσης, με τίτλο «Πόντος, δικαίωμα και υποχρέωση στη μνήμη», η οποία, να πούμε εδώ, ξεκίνησε, τα εγκαίνια της έγιναν επίσημα στις 27 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου. Εμείς βρεθήκαμε με την κάμερα της εκπομπής έτσι. Μιλήσαμε με τον κύριο Φωτιάδη, καθώς και με τους συνεργάτες του, τους οποίους ευχαριστούμε για αυτή τη ξενάγηση στην πολυθεματική αυτή έκθεση. Να δούμε το βίντεο και σε λίγο πάλι μαζί μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Φωτιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε έτσι με αφορμή την μεγάλη πολυθεματική έκθεση η οποία πραγματοποιείται αυτή την περίοδο από 27 Απριλίου μέχρι και 27 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 2. Και για να ενημερώσουμε έτσι τους θεατές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας αν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Είναι σε έναν χώρο 2.500 τετραγωνικά, ζωντανή όλη η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Εδώ κανείς, ακόμη και αν δεν ξέρει που βρίσκεται ο πόντος, μέσα σε ένα δίωρο που χρειάζεται για να επισκεφθεί και να διαβάσει και να αξιολογήσει κάποια πράγματα, θα φύγει γεμάτος γνώση, θα αγαπήσει την ιστορία μας, θα αγαπήσει τους ποντίους, θα συμμετέχει στον μήνα Μάιο που είναι ο μήνας της γενοκτονίας. Συμβουλεύω όλους τους Έλληνες και όχι μόνο τους πόντιους, επειδή είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, να περάσουν από την έκθεση αυτή που στήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη και νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει ανάλογη έκθεση στα επόμενα 100 χρόνια. Χρειαστήκαμε 100 χρόνια για να κάνουμε μία και μοναδική. Πιστεύω ότι οι μνήμες ξεθοριάζουν και οι επόμενες γενιές απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό είναι μια ευκαιρία σε όλους να περάσουν για να δουν αυτή την έκθεση. Επειδή είχαμε την ευκαιρία με την κάμερα της εκπομπής της εκπομπής Πόντος Εύκρινος να επισκεφθούμε την έκθεση και είναι όντως ότι, όπως τα λέτε, ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να δει ένας όλη την έκθεση, για να μπει, να ταξιδέψει έτσι νοερά και στον πόντο και να δει όλα αυτά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν αυτή την πορεία, σε αυτή την πορεία στα 3.000 χρόνια. Θεωρείτε ότι με αυτή την έκθεση προσωπικά εσείς ότι βάζετε ένα λιθαράκι σε ό,τι έχει να κάνει τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και ευρύτερα τον χριστιανικό πληθυσμό της Ανατολής? Γιατί βλέπουμε ότι μέσα στην έκθεση υπάρχει και το αφιέρωμα έτσι στη γενοκτονία των Αρμενίων, έχετε ένα αφιέρωμα έτσι και στην Κύπρο και όλα αυτά τα αφιερώματα που έχει μέσα η έκθεση, και κάνετε έτσι και τις εκδηλώσεις που είναι παράλληλες εκδηλώσεις μέσα σε αυτές τις 30 μέρες που θα λειτουργήσουν. Είναι μαρτυρικές χώρες και η Αρμενία και η Κύπρος, γι' αυτό δεχθήκαμε να φιλοξενηθούν στον ίδιο χώρο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτόν τον χώρο κάθε βράδυ υπάρχει μία ή ένα σεμινάριο ιστορίας ή μια άλλη πολιτιστική εκδήλωση. Παράδειγμα, σήμερα είναι η θεατρική παράσταση που έχει σχέση με την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το σύνδρομο του επιζήσαντα. Ναι. Ναι, το σύνδρομο του επιζήσαντα. Κοζανίτη, τον μεγάλο μας γιατρό, τον Χρήστο τον Αντωνιάδη. Την επόμενη μέρα είναι αφιερωμένη στον Γόγο και τον Χρήσταθο και κάθε μέρα υπάρχει και μια άλλη εκδήλωση. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της πολυθεματικής έκθεσης Πόντος, δικαίωμα και υποχρέωση στην μνήμη του κυρίου Φωτιάδη, καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου. Είναι μια πολυθεματική έκθεση στην οποία μέσα από την εικόνα της εκπομπής, της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, Πόντος Εύξηνος, θα σας κάνουμε μια ξενάγηση. Κοντά μας είναι η κυρία Κωνσταντινίδου και θα μας κάνει μια πρώτη ξενάγηση, έτσι, το τι βλέπει ο επισκέπτης σε αυτή την έκθεση. Καλώς ήρθατε. Θα πρέπει να σας πω ότι η έκθεση ονομάζεται Πόντος, δικαίωμα και υποχρέωση στη μνήμη. Την έχει επιμεληθεί ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης και επίσης φιλοξενεί από τις 17 Μαΐου έως και τις 27 που είναι η λήξη της έκθεσης εκθέσεις της Αρμενίας και της Κύπρου, κυρίως με φωτογραφικό υλικό και ιστορικές αφηγήσεις. Είναι με μια έκθεση που έχει ετοιμάσει η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και εδώ μπορούμε να δούμε φωτογραφικό υλικό και ιστορικά ντοκουμέντα. Αυτό το τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στη γενοκτονία του Πόντου μέσα από εικαστικούς πίνακες, από έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, αλλά και μέσα από έντυπο υλικό. Θα δείτε εδώ σπροθήκες, φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες και βιβλία τα οποία αναφέρονται στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό το τμήμα της έκθεσης αφιερώνεται κυρίως στα μοναστήρια στην περιοχή του Ποντού και με κύριο το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελάς,
Και επίσης δίπλα θα δείτε ψηφιδωτά, τα οποία αναφέρονται σε προσωπικότητες σημαντικές του ποδιακού ελληνισμού. Στην πέμπτη νότα, επισκέπτης μπορεί να βρει την πρωτότυπη εφημερίδα Αργοναύτες από το Βατούμ εν έτη 1913. Στο τέλος της έκθεσης υπάρχει συλλογή προσωπογραφιών από προσωπικότητες του ποδιακού ελληνισμού, έργα και αυτά του ζωγράφου Γκέργη Κόλλα. Ο Γκέργη είναι ο ζωγράφος που έχει κάνει και τη μόνιμη έκθεση της μητέρας Τερέζας στο Βατικανό και έχει χαρίσει αυτά τα έργα στον καθηγητή Κώστα Φωτιάδη για το Μουσείο του Ποδιακού Ελληνισμού. Σε αυτή τη στάση, ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά γνήσια αντίγραφα ποντιακών φορεσιών από την Κερασούντα, τη Σάντα, αλλά και την ανδρική φορεσιά, την Αντάρτικη. Σε αυτό το κομμάτι βρίσκεται η χαρτογραφική έκθεση στο πλαίσιο της έκθεσής μας. Είναι από το προσωπικό αρχείο του καθηγητή Κώστα Φωτιάδη. Οι χάρτες, όπως και τοπογραφικοί, όσο και γεωγραφικοί, είναι πολύ σπάνιοι και παράλληλα εκτίθεται και τα βιβλία από το αρχείο του καθηγητή. Μάλιστα, εκτίθεται και το βιβλίο της γενοκτονίας, το οποίο προσφάτως μεταφράστηκε στην τουρκική και παρουσιάστηκε εδώ πέρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Η έκθεση είναι ανοιχτή κάθε μέρα έως τις 27 Μαΐου του 2018 στο περίπτερο 2 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ο επισκέπτης μπορεί να την επισκεφτεί από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Επίσης μπορούν να οργανωθούν επισκέψεις σχολείων ή σωματείων αλλά και ατομικά να ξαναγευθεί όποιος επιθυμεί. Πάρα πολλά πράγματα που φυσικά δεν προλαβαίνουμε να πούμε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα επιμέρους ζητήματα που δημιουργούνται και τα ερωτηματικά. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχω λύσει όλες μου τις απορίες. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα άλλωστε. Όμως βλέπει κανείς τους παραλληλισμούς χωρίς καν να το θέλει, του τότε με το σήμερα, πώς επιδιώκουν με κάθε τρόπο οι Ευρωπαίοι να δημιουργούν τις εκείνες τις συνθήκες οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους τα οικονομικά και φυσικά τα γεωστρατηγικά, γιατί και αυτά στην οικονομία καταλήγουν. Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Πόντος ο Εύξηνος, πέμπτη σήμερα αγαπητοί τηλεθεατές. Είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τα όσα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο και θα γίνουν έτσι τις επόμενες ημέρες στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού με αποκορύφωμα τη 19η Μαΐου μεθαύριο Σαββάτο. Να πούμε, οι εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή μας θα γίνουν στο μνημείο της γενοκτονίας στη Σκήτη, στην ανιστορημένη μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα. Όπως είπαμε, για πρώτη φορά έγινε μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων το 1917. Στον Πόντο, στον Αλυσμόνητο Πόντο, στην Πτολεμαΐδα, στην κεντρική πλατεία το πρωί, καθώς και στις πόλεις της Φλόρινας και της Καστοριάς. Εμείς να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παρακολουθήσουμε μια τιμητική εκδήλωση, η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο, στο πρόσωπο του Έλληνα κοσμοναύτη, του Θεόδωρου Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλου. Η εκδήλωση, να πούμε, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, από τον
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, ο οποίος είναι και αναπληρωτής τομέαρχης σε θέματα εξωτερικών για θέματα απόδημου ελληνισμού. Ο τίτλος εκδήλωσης ήταν «Πόντος παντού». Όπως είπαμε, τιμήθηκε ο Έλληνας και Πόντιος, το οποίος μας κάνει περήφανος ως Έλληνας για όλα αυτά τα σημαντικά που έχει πετύχει. Η οικογένειά του ζει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε εδώ ότι έχει στο ενεργετικό του 5 ταξίδια στο διάστημα. Συνολικά 537 μέρες παραμονής στο διάστημα και έχει περπατήσει, όπως λέμε έτσι μεταφορικά, 52 ώρες στο κενό. Και κατέχει την έκτη θέση μεταξύ όλων των κοσμοναυτών στον κόσμο. Και αποτελεί μια παγκόσμια προσωπικότητα και κάνει τη χώρα μας περήφανη και όλους εμάς τους Έλληνες. Να πούμε ότι στην εκδήλωση αυτή ήταν καλλιτέχνες μεγάλης φήμης, όπως είναι εδώ και η συντοπίτησά μας η κυρία Σόνια Σοπράνο, η κυρία Σόνια Θεοδωρίδου, η ποντιακής έτσι, καταγωγής καλλιτέχνης ο Φάνης ο Κουρουκλίδης, ο Γιάννης ο Τσιτηρίδης, και συμμετείχε το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Αυγής Λαγκαδά. Πριν σας αποχαιρετήσουμε έτσι, για να απολαύσετε αυτή την όμορφη εκδήλωση, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά που μας κρατήσατε συντροφιά. Να ευχαριστήσω τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ για όλη αυτή την στήριξη και την υποστήριξη έτσι, σε όλα αυτά που σας προβάλλουμε και αναδεικνύουμε συνεχώς. Να ευχαριστήσω επίσης τους σκηνοθέτες μας, τον Γιάννη τον Παλαμά, τη Βίγη τον Γεροντίδη, τον Κυριάκο τον Σιδηρόπουλο. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη με θέμα φυσικά τις εκδηλώσεις μνήμης που θα πραγματοποιηθούν μέσως επόμενες ημέρες. Όπως είπαμε με αποκορύφωμα την πλατεία Αγίας Σοφίας, θα φροντίσουμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και εικόνα από το Σύνταγμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση απόδοσης τιμής σε μία από τις μεγαλύτερες εν ζωή προσωπικότητες ελληνικής καταγωγής που πήγε την ελληνική σημαία στο πιο ψηλό σημείο και τον πόντο παντού. Ας υποδεχθούμε στη σκηνή τον Θεόδωρο Γιουρτσί, κύριε Γραμματικόπουλο. Αγαπητοί φίλοι, πρώτον το θέλω να λέγω ευχαριστώ πολύ τη μάμα μου και την παπά μου. Και
Δόξαση των Θεών, ατήν ζήνε εδώ, στη Σαλονίκη, στο Σύντο. Δεν αγαπούνε να πάγνε κάπου και σα, τώρα στείλνε στο σπίτι. Τερώνε το ώρα, η ώρα πόσο εγώ πρέπει να έρχομαι, γιατί εγώ αγλίγουρα 60 είμαι, αλλά εγώ είμαι μικρός για τα κοινό. Πάντα να έρχομαι εγώ, μπορώ να στέκω στη φίλα μου κάπου και σε εδώ, στο ατέλεια, σε σαν κάπου και σε, αλλά στέκω μαζί με τη μάμα μου και την πάπα μου. Και άμα στο διάστημα πρώτη φορά, σαν τα τηλεφώνηξα, είναι εγώ, πρέπει να τηλεφώνηξα την οικογένεια μου, εγώ πήρα το τηλεφώνο και κόλλησα, δεν μπορώ να τηλεφωνήσω την οικογένεια μου, ο Θεός εθέλεσε, το πρώτη φορά, εγώ πρέπει να τηλεφωνήσω τη μάμα μου. Και τρεις φορές είμαι ευτυχισμένος, γιατί έχω τρία πατρίδες. Είναι μεγάλον Ρωσία, έχω πατρίδα Γεωργία που είναι Άθα, έχω η Ελλάδα. Γιατί με τη γάλα μου τη μάμας εμείς πόντι πάντα έχναμε αγάπη τη Ελλάδα, αγάπη τη αρχαία Ελλάδας ιστορία, αγάπη τη ελληνική μυθολογία και όλα όλα όλα. Και γιαγιά μου ευτέρπη πάντα έλεγε. Άμα τη γιαγιά ολονούς πόντις. Ένα ομάδα έχω και βλέπω τη Ελλάδα, βλέπω το πατρίδα. Πάντα έλεγε το πατρίδα.
Αποφασιστικότητά του στην πάλη για επιβίωση. Πανάρχιος πολεμικός χορός με κινήσεις επίθεσης, οπισθοχώρησης, κάλυψης. Έτσι και εσύ, Θόδωρε, ως γνήσιος πεισματάρης Πόντιος, έδωσες τη δική σου μάχη με το σύμπαν και την κέρδισες.